Πολύ μου αρέσουν αυτά τα ρεπορτάζ, ακόμα περισσότερο όμως μου αρέσουν τα θέματα που αφορούν βεβαίως έτσι την ομορφιά μας, τα ιατρικά μας θέματα. Γι' αυτό και έχουμε μαζί μας τη δική μας γιατρό, τη δόκτωρα Μαλία Τζατούρα, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος. Και την έχουμε για ακόμα μια φορά να μας πει για ένα πολύ ωραίο θέμα που αφορά όχι μόνο νομίζω έφηβους, ακμή και φάσεις θεραπείας αντιμετώπισης. Μ' αρέσει γιατί σε πολλές περιπτώσεις εγώ έχω και φίλους σε αυτή την ηλικία που έχουν. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εκ του μακρόθεν και σήμερα, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Γιατρέ μου, αυτό το... Στο Βιετνάμ, πού βρίσκεσαι, πού σε βρίσκουμε? Στην Αθήνα. Στην Αθήνα, Ανδρέα μου. Επέστρεψε ο γιατρός μας, γιατί ξέρω ότι πηγαίνεις όπου υπάρχει συνέδριο, τρέχεις και ενημερώνεσαι. Και θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το θέμα που έχουμε σήμερα, έτσι όπως το ξεκίνησα, είναι σωστό, όπως το είπα, ακμή λέγεται και σε μια ηλικία μετεφηβική? Ναι, βεβαίως. Η ακμή εμφανίζεται τόσο στην εφηβεία, όσο και αργότερο στην ενήλικο ζωή. Επομένως, ναι, ακμή ονομάζεται και πάλι. Δηλαδή, τι είναι? Έννοια, βέβαια. Επειδή πολλές φορές το έχουμε συνδέσει κυρίως, φαντάζομαι, ορμονικό και κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Τι είναι όμως η ακμή και βλέπουμε ότι υπάρχουν και μετά? Η ακμή πρακτικά είναι η εμφάνιση βλαβών στην επιδερμίδα, οι οποίες βλάβες μπορούν να είναι είτε στίγματα, είτε κόκκινες βλατίδες, είτε φλικτενίδια, οι οποίες βλάβες αυτές οφείλονται στην υπερπαραγωγή σμίγματος, με αποτέλεσμα έτσι να φράσουν οι πόροι των σμιγματογόνων αδένων, και στη συνέχεια αυτοί οι πόροι απικίζονται από έναν μικροοργανισμό, το μικρόβιο της ακμής, το οποίο οδηγεί σε αυτές τις εμφανίσεις της ακμής, που ποικίλουν βέβαια, ανάλογα με τη φάση. Υπάρχει, προκαλείται από κάτι ή είναι κάτι, ας πούμε, που το έχουμε, είναι δεδομένο λόγω των ορμονών ότι θα βγάλουμε? Υπάρχει το βακτηρίδιο της ακμής, το Propionibacterium acnes, όπως ονομάζεται, αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και κληρονομικότητα στην ακμή. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχει στο οικογενειακό περιβάλλον κάποιος, μητέρα, πατέρας, που είχε στο παρελθόν ακμή και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, επειδή βλέπουμε σε κάποιες περιπτώσεις που έχουμε ακμή που έχει αυτή την, λέμε, εσωτερικό παραδείγματος χάρη ή αυτό που είναι εμφανή τα σπυράκια, υπάρχουν διαφορετικά είδη ακμής, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, άλλο το εσωτερικό? Βέβαια, υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη ακμής και γι' αυτό η ακμή είναι ένα θέμα για το οποίο κανείς πρέπει να απευθύνεται στον ειδικό, στον δερματολόγο, γιατί και η αντιμετώπιση είναι διαφορετική. Φαντάζομαι. Υπάρχει λοιπόν η απλή ακμή που όλοι εμφανίζουμε κάποια στιγμή στην εφηβεία, με τους φαγέσωρες όπως ονομάζονται, τα μαύρα στίγματα ή τα λευκά στίγματα στο δέρμα, που είναι η πιο ήπια μορφή ακμής. Υπάρχει βλατιδοφλικτενώδης ακμή που έχουμε κόκκινα σπυράκια, πίον κτλ. Υπάρχει κυστική ακμή που μπορεί να οδηγήσει σε ουλές, που είναι η πιο βαριά μορφή ακμής. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ακμή ανάλογα με την ηλικία, ακόμη και νεογνική και βρεφική ακμή υπάρχει αμέσως μετά τη γέννηση. Ναι. Υπάρχει η ακμή των ενηλίκων που συνήθως οφείλεται σε ορμονικά αίτια. Υπάρχει φαρμακευτική ακμή από φάρμακα ή εξ επαφής, μηχανική ακμή από τη μάσκα που την έχουμε δει πάρα πολύ τώρα με τον κορονοϊό. Είναι επομένως πάρα πολλές οι μορφές. Πριν σε ρωτήσω για το πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε την ακμή, θέλω να σε ρωτήσω γιατί σε πολλές περιπτώσεις, και τα ακούω από πολλούς γνωστούς μου, οι κρέμες δεν αποδίδουν. Δηλαδή, λέει, βάζω συνέχεια, έχει ένα χρόνο και δεν γίνεται τίποτα. Ναι, πολλοί με ρωτάνε. Έχω βάλει τα πάντα στο θέμα μου. Δεν έχω δει αποτέλεσμα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πρώτον, γιατί μπορεί τα προϊόντα να είναι λάθος, εάν δεν έχει προηγηθεί συνάντηση με δερματολόγο να προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα, μπορεί να μην αποδώσουν. Συνήθως είναι για ήπιες μορφές ακμής οι τοπικές θεραπείες που δίνουμε, ενώ για πιο βαριές μορφές μπορεί να χρειαστεί και θεραπεία από το στόμα, με αντιβίωση, με την ισοτρετινοίνη που είναι το βαρύ, όπως ονομάζουν, χάπι της ακμής, ή ακόμη και ορμονοθεραπεία μπορεί να χρειαστεί για την αντιμετώπιση ακμής. Και φυσικά υπάρχουν και θεραπείες που γίνονται στο ιατρείο, που τις εφαρμόζουν πολύ καλά αποτελέσματα σε διάφορες μορφές ακμής. Ξέρεις, κρατάω το πιο σημαντικό από ό,τι είπες τώρα καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, ότι πρέπει ο γιατρός να λέει ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία και όχι να κάνουμε από μόνοι μας, γιατί σίγουρα δεν είναι η ίδια για το καθένα. Το έχουμε δει σε πάρα πολλά πράγματα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές το συγκεκριμένο. Η κάθε μια από τις θεραπείες που είπαμε τώρα, όμως φαντάζομαι ότι είναι διαφορετική, δρά με διαφορετικό τρόπο. Δεν γίνεται όλοι το ίδιο, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά, ναι. Για κάθε μορφή ακμής, ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με την εντόπιση, ανάλογα με τη μορφή της ακμής, έχουμε και την κατάλληλη θεραπεία. Και κάνουμε και πολλές θεραπείες στο ιατρείο που αποδίδουν πάρα πολύ καλά και το βασικότερο χωρίς τις παρενέργειες των φαρμάκων. Έτσι, που είναι πολύ σημαντικό επίσης. Θέλω να σε ρωτήσω για κάτι που αφορά και εμένα, γιατί και εγώ έχω λιπαρό πρόσωπο. Μας λένε πολύ συχνά ότι εμείς που έχουμε λιπαρά πρόσωπα και κατά βάση είναι και ακνιακά, από τη στιγμή που είναι και λιπαρά, δεν χρειαζόμαστε ενυδάτωση. Α, εσύ είσαι τυχαίρη, δεν χρειάζεσαι ενυδάτωση. Μύθος. Δεν είναι έτσι. Σίγουρα είναι μύθος. Όλα τα δέρματα χρειάζονται ενυδάτωση, χρειάζονται σωστό καθαρισμό, χρειάζονται κατάλληλα προϊόντα. Ναι. Απλά ένα λιπαρό δέρμα θα χρειαστεί όχι τόσο βαριές κρέμες, πιο ελαφριές κρέμες, μη φαγές ορογόνες, αλλά σίγουρα χρειάζεται η αντίστοιχη περιποίηση και ενυδάτωση φυσικά. Και επειδή έρχεται καλοκαίρι και μας λένε όλοι ο ήλιος κάνει κακό, επηρεάζει και σε αυτό το κομμάτι, στην ακμή? Άλλοι λένε ότι το καλοκαίρι βελτιώνεται η ακμή τους και σε άλλους χειροτερεύει. Ναι. Ο ήλιος σίγουρα δεν κάνει καλό στην ακμή, καθώς σημαδάκια που μπορεί να έχουμε στο δέρμα, αν εκτεθούν στον ήλιο, μπορεί να αφήσουν πανάδες, δυσχρωμίες και μόνιμα σημάδια στην επιδερμίδα μας που σίγουρα δεν τα θέλουμε. Επομένως, χρειάζεται αποφυγή του ήλιου και κατάλληλα αντιλιακά, γιατί τα ακνεϊκά δέρματα δεν μπορούν να βάλουν οποιοδήποτε αντιλιακό. Σωστό. Χρειάζονται κατάλληλα αντιλιακά για τα λιπαρά δέρματα. Για αυτά τα σημαδάκια θα μιλήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα και σωστό το είπες αυτό που δεν θέλουμε, κανένας δεν το θέλει, αλλά είναι μια άλλη εκπομπή για το συγκεκριμένο. Αυτό που τώρα θέλω να ρωτήσω, ακμή έχουμε μόνο στο πρόσωπο, γιατί εστιάζουμε στο πρόσωπο, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο εκεί, ε? Ακμή έχουμε εκεί που υπάρχουν σμιγματογόνια δένες και αυτό είναι το πρόσωπο, η πλάτη, η ώμη και πολλές φορές και στο στήθος. Και μάλιστα όταν η εντόπιση είναι στο στήθος και στην πλάτη, τότε έχουμε και πιο δύσκολη αντιμετώπιση στη συγκεκριμένη ακμή. Και εκεί χρειάζεται σίγουρα παρέμβαση με θεραπείες, φωτοδυναμική θεραπεία, καθαρισμούς, χημικά peeling που βοηθούν πάρα πολύ σε αυτές τις μορφές ακμής. Τώρα, αγαπημένη μου γιατρέ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου απαντήσεις ότι αυτό πραγματικά είναι μύθος, γιατί θα στεναχωρεθώ πάρα πολύ. Η διατροφή λένε ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και πολλές φορές λένε μη φας σοκολάτα. Πες μου ότι είναι μύθος και μπορώ να τρώω. Η αλήθεια είναι ότι η διατροφή μπορεί να επιδεινώσει κάποιες μορφές ακμής και εντάξει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγουμε τη σοκολάτα, έτσι σε καμία περίπτωση, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε απλούς υδατάνθρακες, ζάχαρη, αναψυκτικά, τροφές με κακά λιπαρά, τηγανιτά. Αυτά μπορεί να επιδεινώσουν μια ακμή, αλλά σίγουρα όταν τα καταναλώνουμε με μέτρο, έτσι δεν έχουμε πρόβλημα. Καλό είναι βέβαια να προτιμάμε φυτικές ίνες, φρούτα, λαχανικά, ωμέγα 3 λιπαρά. Αυτά βοηθούν πάρα πολύ. Εγώ θα κρατήσω το προηγούμενο κομμάτι που είπες, ότι το μέτρο να τρώμε, αλλά με μέτρο. Θα κρατήσω εκείνο. Ακριβώς. Και επειδή εκτός από γιατρούς, το ερευνάς πάρα πολύ το θέμα το συγκεκριμένο, είσαι και στο κομμάτι της ερευνητικής ιατρικής πάνω σε αυτό. Θέλω να μου πεις αν υπάρχουν κάποια tips με όλα αυτά που έχεις δει, με όλα αυτά τα χρόνια της εμπειρίας σου, που μπορούν να περιορίσουν, που μπορούμε να κάνουμε και να περιορίσουν το γεγονός της ακμής. Τα tips είναι πολύ απλά. Χρειάζονται συχνοί καθαρισμοί στο δέρμα μας, από ειδικό, δερματολογικός βαθύς καθαρισμός, να ξεμπλοκάρει τους πόρους, να φύγει το σμίγμα και φυσικά κάποιες θεραπείες που θα συστήσει ο δερματολόγος στο ιατρείο. Από εκεί και πέρα, η μισή δουλειά γίνεται από τον δερματολόγο, η άλλη μισή θα γίνει από εμάς στο σπίτι με τη χρήση των κατάλληλων προϊόντων, έτσι ώστε να διατηρείται το δέρμα μας υγιές. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, όπως είπαμε και πριν, ισορροπημένη διατροφή, η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, η μείωση του καπνίσματος και του στρες, όσο μπορεί να γίνει αυτό, επίσης βοηθάει πάρα πολύ σε ένα υγιές δέρμα χωρίς ακμή. Φυσικά, πάντα σύμμαχός μας ο δερματολόγος. Οτιδήποτε δούμε στο δέρμα μας που θα μας ανησυχήσει, θα πρέπει να το συμβουλευτούμε άμεσα. Και πάλι τα προϊόντα που λέμε για το σπίτι, φαντάζομαι πρέπει να είναι από το δερματολόγο για να είναι κατάλληλα για το δέρμα μας. Σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ωραίο θέμα που συζητήσαμε σήμερα και όλα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.